4 χρόνια περίπου στηριζόμασταν στο να υλοποιήσουμε μια πρόταση η οποία θα είχε ως επίκεντρο την αθλητική πόλη του αθλητισμού. Δεν πιστεύαμε σε καμία των περιπτώσεων ότι ήταν εφικτό. Εκείνη το κάναμε γιατί θεωρούμε ότι ο Ευρώτας δυστυχώς στο Πανελλήνιο αλλά και στο Ευρωπαϊκό Γίγνεσθε έχει μικρή, αν θέλετε, συμμετοχή με το brand name του. Συνεπώς το πρώτο πράγμα που σκεφτόμασταν ήταν η λέξη εξωστρέφεια, η οποία σου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για όλες τις υπόλοιπες δράσεις και δραστηριότητες. Mm-hmm. Μετά από αρκετό λοιπόν χρονικό διάστημα θεωρήσαμε ότι πέρυσι φτάσαμε στο να ολοκληρώσουμε το φάκελο. Τον φάκελο τον έφτιαξε το Δίκτυο Δήμων Ανάπτυξης. Και επειδή καμιά φορά ρωτούν και για το κόστος, αυτό πάντοτε αναγράφεται στους ΑΔΑ των Δήμων. Κατά συνέπεια, το Δίκτυο Δήμων είναι ένα δίκτυο πόλεων, ένα δίκτυο δήμων, οι οποίοι ουσιαστικά ο ένας με τον άλλον ανταλλάσσει απόψεις με σκοπό την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και την παρουσία γενικότερα στο Πανελλήνιο και Πανευρωπαϊκό Γίγνεσθε. Ο σκοπός της συμμετοχής μας σε αυτή την δράση δεν είναι μόνο οι αθλητικές εκδηλώσεις και η εξωστρέφεια μέσα από αυτές, αλλά είναι η δημιουργία ενός ειδικού brand name, το οποίο ουσιαστικά θα το εκμεταλλευτούν οι πολίτες μας, και γιατί όχι η Λακωνία και γιατί όχι η Πελοπόννησος, mm-hmm. για την εξωστρέφεια των προϊόντων μας, δηλαδή του πρωτογενούς τομέα. Mm-hmm. Σε πολλές περιπτώσεις αναρωτιόμαστε ποια είναι η ουσία της παρουσίας ενός μιας τέτοιας εκδηλώσεως, και βέβαια κάποιοι διαρωτούνται και για τις δαπάνες. Εκείνο που θα πω είναι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι με το ζήτημα των δαπανών στο Δήμο Ευρώτα. Αυτά που έκανε σαν εκδηλώσεις, άλλωστε δεν έχει κάνει μικρές εκδηλώσεις, και γι' αυτό δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στο φάκελο του Δήμου Ευρώτα, διότι μια μικρή πόλη δημιουργούσε ουσιαστικά την δική της εξωστρέφεια και τη δική της προσπάθεια. Συνεπώς ήταν μια επιβράβευση των δράσεων των τόσο ετών που δημιουργούνται στον Δήμο Ευρώτα, και συνεπώς εκείνο που φτιάχνεται αυτή τη στιγμή από τον ίδιο τον όμιλο του που κατέθεσε, δηλαδή την ίδια την σύμπραξη των Δήμων που δημιουργήσαμε, φτιάχνεται ένας φάκελος ο οποίος θα έχει όχι μόνο τις δραστηριότητες, θα έχει και τις χορηγίες. Mm-hmm. Διότι αυτή η εκδήλωση θα σταθεί στο θέμα των χορηγιών. Μην ξεχνάμε ότι το να είσαι αθλητευρωπαϊκή πόλη και να είσαι η μοναδική ευρωπαϊκή πόλη στην Ελλάδα, εκπροσωπεί την Ελλάδα, mm-hmm. στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια, η ουσία του ζητήματος και το πόσο επιτυχημένο είναι να γίνεις ευρωπαϊκή πόλη έχει να κάνει βασικά με την ολοκλήρωση του έργου, όπου τότε θα γίνει ο απολογισμός των αποτελεσμάτων, mm-hmm. της διαδικασίας αυτής. Συνεπώς, εμείς το μόνο που ξέρουμε να κάνουμε είναι να εργαζόμαστε. Mm-hmm. Δεν μας ενδιαφέρει να βγούμε δυνατά και να πούμε «Α, πανηγυρίσαμε, πήραμε». Ναι, πήραμε. Ναι, θα είμαστε στις Βρυξέλλες για να πάρουμε το βραβείο και κατά συνέπεια και τη σημαία για να την έρθουμε και για το έτος 2017 να την έχουμε ως σημαία σε όλη την Λακωνία και σε όλη την Πελοπόννησο. Και βέβαια εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να αντιληφθούμε ότι σε όλη την Ελλάδα θα γίνουν εκδηλώσεις που θα αφορούν την ευρωπαϊκή πόλη, που δεν είναι άλλη παρά μόνο ο Δήμος Ευρώτα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Στην πράξη τι σημαίνει, τι θα μπορέσουμε να δούμε το 2017? Πολλές αθλητικές εκδηλώσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν και πολιτισμό. Mm-hmm. Και πολιτισμό. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Είναι ήδη οι Βαλκανικοί Ποδηλατικοί Αγώνες. Mm-hmm. Είναι οι Πανελλήνιοι Αγώνες Optimist, οι οποίοι θα γίνουν. Δεν μπορεί να φιλοξενηθούν όλοι αυτοί οι αγώνες, εσείς καλά αντιλαμβάνεστε. Mm-hmm. Αλλά οι Βαλκανικοί Αγώνες Ποδηλασίας θα γίνουν στο Δήμο Ευρώτα. Το Παγκράτιο Άθλημα. Χθες είχαμε μια συζήτηση για τους σκοπηλατικούς, οι οποίοι πολύ πιθανόν να γίνουν στο Λεωνίδιο. Mm-hmm. Υπάρχουν δράσεις οι οποίες θα δημιουργηθούν, όπως είναι τα αρχαία Ολυμπιακά αγωνίσματα, τα οποία οπωσδήποτε θα γίνουν με συμμετοχή, παραδείγματος χάρη, μια πρόταση που έχει γίνει είναι με το αρχαίο θέατρο, στο αρχαίο χώρο στάδιο της Μεσίνης. Mm-hmm. Επομένως, είναι μια δράση που αφορά γενικότερα την περιφέρεια, mm-hmm. την περιοχή. Και τον Δήμο Ευρώτα, γιατί το επίκεντρο θα είναι ότι ο αγώνας αυτός γίνεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πόλης, και που βέβαια εκτός από αυτές τις δραστηριότητες θα γίνουν διάφορες άλλες βασικές, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τάικβοντο,
Χθες ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Ταϊκβοντό, παιδών. Έχει μεγάλη σημασία 480 παιδιά να φτάσουν στη Λακωνία. Σίγουρα. Γιατί δεν μπορούν να μείνουν όλοι και να φιλοξενηθούν, όπως καταλαβαίνετε, στην περιοχή της, του Δήμου Ευρώτα. Ένα άλλο ιδιαίτερο γεγονός, το οποίο θα ήθελα να το επισημάνω, είναι ότι ετοιμαζόμαστε στις 2 Αυγούστου στο Φλεβάρι να γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση σε συνεργασία με το επιμελητήριο. Μια πρόταση, η οποία πρόκειται να κατατεθεί μετά τις 3 Δεκεμβρίου, όπου θα γίνει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο. Για να όπου πλέον θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα, αλλά και οι γενικότερες αρχές της ευρωπαϊκής πόλης αυτής της συμμετοχής μας, είναι να υπάρξει ένα μεγάλο, μια μεγάλη, να το πούμε έτσι, ανταλλαγή παραγωγών και ξενοδοχο υπαλλήλων της περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου εμείς θα ζητήσουμε από όλους τους παραγωγούς αλλά και από όλους τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα αγροτικά προϊόντα το έμβλημα να συνοδεύει το χυμό, να συνοδεύει δηλαδή τα προϊόντα των, των επιχειρήσεων που είναι στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Νομίζω ότι ο κεντρικός στόχος είναι η εξωστρέφεια και βέβαια οι δυναμικές που ανοίγονται στους πολίτες και που φυσικά οι επιχειρηματίες και οι ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει να εκμεταλλευτούν για να μπορέσουμε όλοι μαζί να πάμε μπροστά αυτό το μικρό αθλητικό γεγονός σε μια, αν θέλετε, σε έναν Δήμο που διεκδίκησε με προϋποθέσεις και σκέψη εδώ και 4 χρόνια. Mm-hmm. Ένα θεσμό τον οποίο ουσιαστικά ας ελπίσουμε ότι το 2017 θα το δώσουμε σε μια άλλη μικρότερη πόλη και που θα είναι στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Mm-hmm. Άρα να υποθέσω ότι είναι και μια πολύ καλή αφορμή για συνάψεις συμφωνιών, επιχειρηματικών συμφωνιών, έτσι. Βέβαια. Mm-hmm. Αυτή είναι, έχει μεγάλη σημασία αυτό το γεγονός. Διότι αρκεί να σας πω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία της εξωστρέφειας δημιουργήσαμε προϋποθέσεις. Ένα παράδειγμα είναι η μεγάλη επιχείρηση που ανακοινώθηκε από τον γερμανο-ρωσικό όμιλο, mm-hmm. που πλέον είναι γεγονός. Πού βρίσκεται αυτό? Της Κάλας. Αυτό έχουν αγοραστεί τα οικόπεδα, έχουν εγκριθεί όλοι οι υπόλοιποι σχεδιασμοί, οικονομικοί σχεδιασμοί, γιατί εκείνο αφορά στην ουσία. Είναι 30 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό περιλαμβάνει, εκτός από την εκμετάλλευση του χυμού, περιλαμβάνει και άλλες δραστηριότητες, όπως είναι τα εθέρια έλαια, αλλά επίσης, που έχει ιδιαίτερη σημασία, την παραγωγή και των είδη ποτών τύπου λιμοντσέλο, ραντσέλο. Δηλαδή, αρχίζει και γίνεται, να σας πω, αρχίζει και γίνεται μια πραγματικότητα σε έναν βαθύ σχεδιασμό που ελπίζουμε να πάρει σάρκα και οστά. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχουμε ανακοινώσει πράγματα και θαύματα, αλλά που δεν έχουν υλοποιηθεί. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο στόχος του ομίλου είναι το 2018 να κάνουν τα εγγένεια. Το δεύτερο κομμάτι που έχει σημασία σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι έχει ένα τεράστιο όφελος και η Ελλάδα. Γιατί η εταιρεία αυτή από το 2017, τα μισά του 2017, θα μπει στο χρηματιστήριο. Που σημαίνει δηλαδή ότι για πρώτη φορά μια επιχείρηση η οποία θα δραστηριοποιηθεί πού στην περιοχή μας, πρόκειται να έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο χρηματιστήριο και που φυσικά έχει κλειστές τις αγορές της μεταπόλησης. Επίσης, ένα ιδιαίτερο άλλο σημείο που θέλω να πω είναι η διασύνδεση των Δήμων. Μέσα από το δίκτυο των Δήμων που σας ανέφερα προηγουμένως, οι οποίοι έκαναν και το φάκελο για την υποψηφιότητά μας, έρχεται και η διασύνδεση με Δήμους όμοιους, δηλαδή κάτω Αχαΐα που έχει τα Λεμόνια ή το Ξυλόκαστρο, αλλά και ο Δήμος Νικολάου Σκουφά στην Άρτα, πρόκειται να δώσουν τα χέρια για να μπορέσουμε να συμπράξουμε για την στήριξη ουσιαστικά της παραγωγής αυτή του εργοστασίου, ούτως ώστε να έχουμε μόνο καλά αποτελέσματα μέσα από τις τιμές και όχι από την εκμετάλλευση η οποία έχει ουσιαστικά μέχρι σήμερα υλοποιηθεί στην περιοχή μας. Μάλιστα. Να κλείσουμε λίγο και με το κομμάτι των υποδομών. Αν κατάλαβα καλά, όπου ο Δήμος Ευρώτα δεν μπορεί να υποστηρίξει τις υποδομές, τα γεγονότα θα λαμβάνουν χώρα, ανοίγονται. Ο Δήμος Ευρώτα θα υλοποιήσει αγώνες όπως είναι στα πλαίσια του Πανελλήνιου Beach Volley, έχει το Παγκράτη όπως σας είπα προηγουμένως, έχει να κάνει με τους αγώνες, σημαντικού είναι οι αγώνες παλεμάχων, ποδοσφαίρου. Έτσι. Αρκεί να σας πω ότι μια ομάδα που ήδη έκλεισε προχθές ήταν η Μπάγερν Μονάχου.
Μάλιστα. Δηλαδή το να αρχίσουμε να βλέπουμε μεγάλα ονόματα και πιθανές εισρωές μεγάλων ποδοσφαιριστών από την Ευρώπη που στην περιοχή μας, νομίζω μια ιδιαίτερη βαρύτητα προσωρινώς. Είναι μια καλή αφορμή και για, και για βελτίωση των υποδομών, δηλαδή υπάρχει στο πλαίσιο βεβαίως του προγραμματός. Βεβαίως και είναι πρωταρχική η σκέψη μας, είναι βέβαια να τρέξουμε τις διαδικασίες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή μια μελέτη φωτισμού στο γήπεδο της Σκάλας, η ολοκλήρωση του Ταρτάν, δηλαδή η συντήρηση του Ταρτάν του γήπεδου του Βλαχιώτη και του αθλητικού χώρου, αλλά επίσης το αθλητικό πάρκο που έχουμε υλοποιήσει ως μελέτη στον τοπική κοινότητα του Λέιμωνα και βέβαια το κολυμβητήριο στο Βλαχιώτη. Εκείνο είναι ζητήματα τα οποία τα διεκδικούμε. Mm-hmm. Διεκδικούμε ουσιαστικά άλλα δύο γήπεδα τένις τα οποία θέλουμε να τα ολοκληρώσουμε και να τα προχωρήσουμε. Με σε γενικές δυναμίες εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η παρουσία και η διεκδίκηση των υποδομών. Γιατί πλέον η Ελλάδα δεν έχει χρήματα όπως ήταν παλιά που πήγαινε στα υπόλοιπα των Υπουργείων και ζητούσες και σε στήριζαν. Σημαίνει ότι εσύ θα πρέπει να φανείς συνεπής στις υποχρεώσεις σου μέσα από την, αν θέλετε, τη διαδικασία της, του να υλοποιείς έργα μέσα από την ευρωπαϊκά κονδύλια. Και πού αντιλαμβάνεστε ότι το να είσαι ευρωπαϊκή πόλη, το να έχεις διεκδικήσει και να έχεις πάρει ένα ευρωπαϊκό θεσμό, έχεις ένα επιπλέον κριτήριο αξιολογητέο στο θέμα των υποδομών των έργων. Mm-hmm. Γιατί είναι γεγονός ότι πλέον δεν απευθύνεσαι, είσαι σε μια πόλη, ναι, είσαι ένας δήμος που διεκδικείς. Mm-hmm. Και όταν λέμε πόλη, για να μην παρεξηγιόμαστε, δεν είναι πόλη σαν πόλη. Στην Ευρώπη οι Δήμοι είναι πόλεις, έτσι. Ναι. Γιατί πολλές φορές δημιουργούνται κάποιες ιδιαίτερες αμφιβολίες και εντυπώσεις και σου λέει τι είναι και πώς είναι και τα λοιπά. Πάντως πιστεύω ότι με τόση εξωστρέφεια ίσως αισθάνεστε και λίγο σκασμένος στη λογική ότι πού θα διοχετευτεί όλο αυτό. Δηλαδή, λιμάνι Γηθίου, θα το θέλαμε να ήταν έτοιμο. Βέβαια. Ο νέος δρόμος βοηθάει, ναι, προφανώς. Όλα είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί σε αυτή την περίπτωση να σταθεί μόνος του. Mm-hmm. Αν δεν υπάρξει ιδιαίτερη συνεργασία των Δήμων και δεις ένα νομό που ο πληθυσμός είναι 100.000, δηλαδή όσο είναι ένας πραγματικός Δήμος, μάλλον είναι και κάτω από 100.000, που δεν θα μπορούσε ούτε καν να γίνει πρωτεύουσα δηλαδή, mm-hmm, αυτός ο Δήμος, mm-hmm, σημαίνει ότι μόνο με συνέργεια και δραστηριότητες και δράσεις οι οποίες θα έχουν και κοινά αποτελέσματα μπορεί να πας μπροστά. Mm-hmm. Βέβαια, η επιλογή του ομίλου των γερμανο-ρωσικών συμφερόντων είναι ξεκάθαρα, έχει στηθεί και γιατί προσβλέπει στο λιμάνι του Γηθίου. Mm-hmm. Θα γίνει μια ιδιαίτερη αναπτύξη και προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να πάμε να το διεκδικήσουμε αν δεν υπήρχε αυτή η μελλοντική, αν θέλετε, υποδομή η οποία θα δημιουργούσε προϋποθέσεις. Μάλιστα. Πάμε λίγο και στα απορρίμματα. Αυτό το ρημάδι πια θέμα. Βέβαια. Αποκαθίστανται η Χαδά, συνεχίζεται η διαδικασία. Έτσι, έχουμε. Πληρώθηκε μια μεγάλη. 55, αν θυμάμαι μια καλά. Μεγάλη. Ναι. Ένα μεγάλο αριθμό των Χαδά. Δεν έχει κλείσει οπωσδήποτε αυτό το μεγάλο αυτό κεφάλαιο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι προχωράει δυνατά. Θεωρώ ότι η διαδικασία των απορριμμάτων έχει διάφορες ανοιχτές πτυχές. Όπως σας είπα, εμείς συνεργαζόμαστε με άλλους 40 δήμους μέσα από το δίκτυο. Χθες είχαμε μια συνάντηση μαζί και με τον καθηγητή τον Κωνσταντίνο τον Αραβώση, όπου πλέον διαμορφώνουμε ένα μοντέλο, μια μεθοδολογία διαφορετική στους Δήμους για την διαλογή στην πηγή, η οποία θα μας δώσει πλέον το πού πρέπει να βαδίζουμε περίπου ήδη οι Δήμοι γεωγραφικά ουσιαστικά, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ένα μπούσουλα μπροστά μας, mm-hmm, ο οποίος μπούσουλας μπορεί να αναπτυχθεί και στους δημότες. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα στη συλλογή των προϊόντων είναι και οι δημότες, διότι δεν υπάρχει η ανάλογη ενημέρωση. Mm-hmm. Και βέβαια το μεγάλο στοίχημα που θέσαμε, όπου καταθέσαμε με έναν φάκελο αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου πλέον θέλουμε μέσα από την πιλωτική εφαρμογή της μεθοδολογίας διαλογής στην πηγή να περάσουμε από του χρόνου σε κλείσιμο των δημοτικών εντελών για τα απορρίμματα και που πλέον θα κοστολογούνται τμήματικά οι πολίτες ανάλογα με τα κιλά των οργανικών και του υπολείμματος που παράγουν, ενώ θα υπάρχει ένα ειδικό μπόνους σε αυτούς που κάνουν ανακύκλωση ανάλογα με τα κιλά που συλλέγουν σε χαρτί και σε ανακυκλώσιμο υλικά. Mm-hmm. Η αίσθησή σας είναι ότι θα ανταποκριθεί ο κόσμος. Είναι ένα θέμα το οποίο απαιτεί ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, πολλά.
Ακούστε να δείτε. Νομίζω ότι κακώς η πολιτεία, μέχρι στιγμή, ξέρετε τι σημαίνει στην Ευρώπη να πληρώνει ο πολίτης με τα κιλά των απορριμμάτων του. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος κληρονόμησε από τον παππού του ένα σπίτι 500 τετραγωνικών, ξαφνικά καλείται να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ, να πληρώσει το ΤΑΠ, να πληρώσει και τα δημοτικά τέλη και ζει μόνος του. Mm-hmm. Για ποιο λόγο? Αυτό είναι άδικο. Αφού πληρώνει το σπίτι του, δεν μπορεί να το πληρώνει 3 και 4 φορές. Συνεπώς θα πρέπει ανάλογα με την παραγωγή να γίνεται και η κοστολόγηση. Mm. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί δεν έχει γίνει στην Ελλάδα? Μα γιατί ποτέ κανένας δεν έκατσε κάτω με έναν μολύβι και έναν συλλό να εργαστεί. Mm-hmm. Ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις θεωρώ ότι η εργασία δεν είναι απαραίτητο να γίνεται μέσα στο Δήμο. Το ρόλο ενός δημάρχου είναι καθαρά οραματικός και καθαρά διεκδικητικός. Δεν μπορεί να σταθεί στην καθημερινότητα, παρά το γεγονός ότι πολλοί δήμαρχοι αποτυχαίνουν στο θέμα της καθημερινότητας. Δηλαδή, η εικόνα των κοινοχρηστών χώρων, η εικόνα των καθαρών πεζοδρομίων, όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι ζήτημα. Έτσι, γιατί και στο Δήμο Εύρωτα είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν υπάλληλοι, δεν υπάρχουν έσοδα ανταποδοτικά τα οποία θα μπορούσαν να πέσουν πάνω στο ίδιο τον τομέα που έχει χαρακτηρίσει. Εσύ όμως σχεδιάζεις. Mm-hmm. Σχεδιάζεις. Υπάρχει ήδη στον Δήμο Ευρώτα ένα σχεδιασμό ο οποίο είναι κοστολογημένο. Φαίνεται δηλαδή για ποιο λόγο δεν έχουν γίνει οι δράσεις υπόλοιπες, όταν υπάρχουν συγκεκριμένα ελλείμματα οικονομικά, γιατί ουσιαστικά κάποιοι δεν τολμούν να πουν και δυνατότερα, ας πούμε, με κάποια ειλικρίνεια, ας πούμε, τα πράγματα. Mm-hmm. Συνεπώς, δεν είχε γίνει ένα διαχειριστικό χάρτη. Ξέρετε, σας είπα προηγουμένως ότι πιλωτικά ο Δήμος Ευρώτα εισηγήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών την διαφοροποίηση του νόμου 1080 του 1980, εποχής Εύερτ, να τροποποιηθούν η κοστολόγηση των δημοτικών τελών. Καταλαβαίνετε, δηλαδή τώρα μιλάμε για διαλογή στην πηγή. Ναι. Μα δεν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο ουσιαστικά να καθορίζει το πώς πρέπει ή το πώς εσύ σε οικονομία κλίμακος θα χαμηλώσει το συνολικό κόστος συλλογής. Γιατί αντιλαμβάνεστε, η διαλογή στην πηγή θέλει περισσότερους. Γιατί ναι, μεν μιλάμε για θέσεις εργασίας, αλλά είναι σε ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσία, που σημαίνει ότι πάλι ο πολίτης θα την πληρώσει στην ύφη. Συνεπώς, εσύ θα πρέπει να είσαι φιδωλός με το τι λες και βέβαια να έχεις ακολουθήσει κάποιες συγκεκριμένες γραμμές, οι οποίες θα σου δημιουργήσουν προϋποθέσεις ουσιαστικά μέσα από τη μελέτη που θα έχεις εκπονήσει χαμηλών δαπανών. Η αίσθηση που έχετε αποκομίσει από όλη αυτή τη διαδικασία της διαχείρισης των απορριμμάτων, ποια είναι? Δηλαδή, είχαμε αντεγκλήσεις μεταξύ δημάρχων περιφέρειας, πολιτικών. Όλοι μέσα σε αυτό το θέμα. Με λυπεί. Mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ουσιαστικά έχει διάφορες πτυχές. Νομίζω ότι είναι από τα προβλήματα που κανείς δεν θέλει να αγγίζει. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε, έχω πει το μεταναστευτικό, η Ρωμά και τα απορρίμματα, σε γενικές γραμμές τα αποφεύγουν όλοι. Καυτές πατάτες. Δεν είναι απλές καυτές πατάτες, είναι ότι δεν... Ακούστε, όταν πολιτικά θέλεις να αντιμετωπίσεις τα ζητήματα, αποτυχαίνεις. Mm-hmm. Όταν πολιτικά, παραδείγματος χάρη, προσπαθείς εδώ και 6 χρόνια να βγεις από το μνημόνιο, αποτυχαίνεις. Δεν γίνεται με πολιτική εφαρμογή. Στην Ευρώπη είναι δυστυχώς αυτή η αριθμητική επιλογή, η οποία σου απαγορεύει να υλοποιείς διαφορετικές δράσεις από αυτές που θέλεις. Διαφορετικά έχεις την επιλογή του να φύγεις. Mm-hmm. Αποχωρείς και λέω, μου αρέσει να ζω έτσι. Τα ποτάμια μου να είναι σε δραματική κατάσταση, οι κοινόχρηστοι χώροι να πετάμε τα μπουκάλια γενικότερα. Και εύκολο είναι βέβαια να κατηγορείς και να λες: κοιτάξτε, να δεις, ο Δήμαρχος δεν έβγαλε 10 ανθρώπους να μαζέψει τα μπουκάλια που εγώ πέταξα στον δρόμο που όταν πήγα να διακοπές το καλοκαίρι, κουράστηκα να πίνω το ζεστό το νερό και κάπου mm-hmm. μου ψιλοβρώμησε. Νομίζω ότι πρέπει να μπουν κανονισμοί. Mm-hmm. Και οι κανονισμοί ξεκινούν από τα σχολεία. Και ξέρετε, το μάθημα το βασικό που έπρεπε να υπάρχει στα σχολεία τουλάχιστον της Ελλάδας είναι τριπλό. Είναι ο πολιτισμός, το περιβάλλον και η ιστορία σου. Αυτά τα τρία τα έχουμε ξεχάσει εμείς οι Έλληνες. Mm. Συνεπώς, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα στην γενικότερη αναφορά του ελληνισμού. Mm-hmm. Μάλιστα. Κλείνοντας, να μιλήσουμε λίγο και για τις πρόσφατες πλημμύρες και ζημιές. Εκεί ναι. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει κάτι παραπάνω, κάτι νέο. Κοιτάξτε, να δείτε, προχωράει έχει ολοκληρωθεί πλέον η διαδικασία της καταγραφής. Θεωρώ ότι σε αυτή την βάση εμείς στηριζόμαστε στα ήδη ουσιαστικά λεγόμενα και της πολιτείας. Οπότε θεωρώ ότι η συνεργασία και με την περιφέρεια Πελοποννήσου αλλά και με την κυβέρνηση ήταν άριστη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Δήμο Ευρώτα. Σίγουρα τα χρήματα δεν είναι ικανοποιητικά, άλλωστε ποτέ τα χρήματα δεν σε ικανοποιούν. Mm-hmm. Οπότε εκείνο που διεκδικούμε είναι η ολοκλήρωση συγκεκριμένων μελετών
και που βέβαια πιέζονται και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ευρώτα και από πλευράς μου, γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν δουλέψει τεχνική υπηρεσία, δεν δουλεύει αυτό το κράτος, διότι δεν μπορείς να βρεις λεφτά πουθενά. Mm-hmm. Επομένως, θεωρώ ότι θα διεκδικήσουμε την καλύτερη δυνατή οικονομική ενίσχυση των γεωργών που έπαθαν τις ζημιές, αυτές που έπαθαν κατά τη διάρκεια της πλημμύρας. Αισιοδοξούμε πλέον ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία εκπονείται τώρα από την περιφέρεια Πελοποννήσου, θα μας δώσει τη δυνατότητα του καθαρισμού του κάτωρου του Ευρώτα, και που βέβαια εκείνο που είναι όνειρο είναι η ολοκλήρωση ενός όχι σοβαρού αντιπλημμυρικού έργου μόνο, αλλά επιτέλους ενός ποταμού ιστορικού, ο οποίος θα πάυσει να είναι χύμαρος από τις όποιες παρελθοντικές ενέργειες που είχαν επέμβει για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ενός χυμάρου και όχι ενός πραγματικού ποταμού. Mm-hmm. Διότι η ευθυγράμμιση του ποταμού Ευρώτα ήταν ένα τμήμα των βασικών έργων, τα οποία δυστυχώς δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Ανασχετικά φράγματα στα ρέματα, η διαδικασία της διευθέτησης του κάτωρου με ειδικά πλαϊνά και βέβαια οριοθέτηση. Mm-hmm. Ξέρετε, δυστυχώς, τα σοβαρά έργα δημιουργούν και σοβαρές ρήξεις με τους πολίτες. Και να λοιπόν, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν ολοκληρώνονται σοβαρά έργα. Διότι πρέπει να θες και σε ρήξη με δυστυχώς με τους πολίτες που έχουν στην παραποτάμια περιοχή τα κτήματά τους. Η οριοθέτηση θα δημιουργήσει ειδικότερα προβλήματα. Πού κολλάει το θέμα του Ευρώτα όλα τα χρόνια? Για μένα θα πολιτικό. Μου πείτε πού κολλάει και... Πολιτικό ζήτημα. Και το θέμα του μουσείου. Πολιτικό ζήτημα. Δεν είναι δυνατόν. Κοιτάξτε το θέμα του μουσείου. Το θέμα το να μην έχει μουσείο η Σπάρτα, δεν έχει μουσείο η Λακωνία, δεν έχει μουσείο η Ελλάδα. Λείπει ένα κομμάτι μεγάλο ιστορικό μια περιοχή η οποία ουσιαστικά έχει σηκώσει τη σημαία εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο παγκόσμιο γίγνεσθε, έτσι. Yeah. Επομένως, κάτι τέτοιο συμβαίνει και με το ποταμό Ευρώτα. Υπάρχει έλλειψη βασικής πολιτικής βούλησης σε ό,τι αφορά τις ολοκληρωμένες ρήξεις σε πολλές περιπτώσεις με πολίτες οι οποίοι θίγονται. Συνεπώς, στο τμήμα τουλάχιστον του Ευρώτα, έτσι. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί τίποτα δεν είναι ανέμακτο. Δεν υπάρχει έργο που να είναι ανέμακτο. Mm-hmm. Και να σας πω για κάτι άλλο, νομίζω ότι όταν δεν επιχειρήσεις και προσπαθήσεις να χειριστείς πολιτικά τον πολίτη, ο χαμένος ούτως ή άλλως θα είσαι εσύ. Γιατί θα χάσεις τις εκλογές, γιατί εσύ έκανες τομές και ρήξεις, ναι, αλλά θα αναγνωριστείς η συνείδηση μετά στο μέλλον. Mm-hmm. Όταν εσύ περάσεις και απλώς συμβιβαστείς πολιτικά με τον πολίτη, χωρίς να κάνεις ρήξεις και τομές για να ολοκληρώσεις μεγάλα έργα, το μόνο που θα έχεις πετύχει είναι να είσαι ένας από αυτούς που έγραψε το μάρμαρο εκεί που γράφονται όλοι οι δήμαρχοι, ότι ήσουν διετέλεσες κάποια στιγμή και ένας δήμαρχος άνευ ουσίας. Mm-hmm. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο μεγάλο έργο το οποίο περιμένουμε ή κάποια άλλη αρκετά κίνηση? Είναι τα έργα που έχουμε καταθέσει αυτή τη στιγμή και στο Υπουργείο Υποδομών και στο κυνηγάμε. Είμαι σε συνέχη επαφή, όπως ξέρετε. Δυστυχώς τρέχουμε πανικόβλητοι για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε. Μικρός δήμος, μεγάλες φουρτούνες και δυστυχώς η βάρκα μας είναι πολύ μικρή και τα κουπιά μας είναι οδοντογλυφίδες. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να πρέπει να τρέχουμε πολύ περισσότερο και να βαράμε κουπί για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την ανάδειξη του Ευρώτα ως Ευρωπαϊκής Πόλης Αθλητισμού και εισάλλα με υγεία. Στις 16 του Νοέμβρη, που έχω και τα γενεθλιά μου που θα παραλάβω, mm-hmm, το βραβείο από τις Βρυξέλλες, θα τα πούμε καλύτερα. Ωραία.